Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και όλους που τιμάτε σήμερα την πρώτη εκδήλωση της ποιητικής ομάδας του Κέντρου Αναζήτησης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι η πρώτη μας εκδήλωση για τη χρονιά 2004-2005 και καλεσμένος είναι ο συγγραφέας και μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιστορικών Ελλάδος, ο κ. Καλόπουλος. Μία εκδήλωση αρκετά τολμηρή, θα έλεγα. Το θέμα είναι πολύ λεπτό, θαύματα δυσιδαιμονία και κριτική σκέψη και σκεπτικισμός στην εποχή μας. Εμείς ως ποιητική ομάδα του Κέντρου Αναζήτησης έχουμε να πούμε ότι επιλέξαμε τον κύριο Καλόπουλο για ομιλητή, καθώς θεωρούμε την εργασία του προσωπική, πρωτότυπη και πρωτοποριακή, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Φίλιππο Νάκα και τους αδερφούς Ραβανιώτη για την ηχητική κάλυψη που μας προσφέρουν και σήμερα. Τον κύριο Λιμπέρι και το ζαχαροπλαστείο του για τα γλυκά τα οποία θα απολαύσετε στο διάλειμμα. Τους τηλεοπτικούς σταθμούς SAT, E3 και το Alter, το οποίο είναι εδώ για να καλύψουν την εκδήλωση. Ενώ ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε στον κύριο Γιώργο Μαλιαμάνη, τον κάμεραμάν του SAT, για τη δουλειά την οποία θα δείτε στη συνέχεια. Επίσης τους φοιτητικούς συλλόγους για την πολύτιμη βοήθειά τους, καθώς επίσης και τον δήμαρχο κ. Λιμπέρι, ο οποίος μας παρέθεσε την αίθουσα για άλλη μια φορά. Θα ακολουθήσει μια ανασκόπηση της δράσης της φοιτητικής ομάδας του Κέντρου Αναζήτησης Πανεπιστημίου Αιγαίου από το Μάρτιο του 2003 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα από τον Αντρέα. Το χαιρετισμό μου για από μένα. Οι δραστηριότητες της ομάδας ξεκίνησαν το 2003, όπου είχαμε συμμετοχή στην Πολιτιστική Εβδομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, όπου αυτή η συνάντηση ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση σε φοιτητές από όλα τα νησιά του Πανεπιστημίου για να διαδώσουμε την ιδέα του Κέντρου Αναζήτησης. Στη συνέχεια, διοργανώσαμε ημερίδα στην οποία ο κ. Νίκος Ανδρεατάκης, συγγραφέας του βιβλίου Τετραχτής της Ιωνίας και ο Ελληνικός Λόγος Αποκαλύπτων, που είναι από εδώ, ανέπτυξε ομιλία με θέμα εισαγωγή στην έρευνα του μυστηρίου. Επίσης, δύο μέλη της ομάδας έκαναν σύντομες εισηγήσεις με θέμα άνθρωπος και αναζήτηση. Στη συνέχεια, αυτό που κάναμε είναι να δημιουργήσουμε τη δική μας ραδιοφωνική εκπομπή σε συνεργασία με το φοιτητικό σταθμό Χώρο 94,2. Κάθε Πέμπτη, πέρσι, μάλλον και φέτος, 10 με 12, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να μας ακούσετε από τη συχνότητα του χώρου, όπου έχουμε ανοιχτή επικοινωνία με τους ακροατές μας, μέσω email, μέσω μηνυμάτων SMS, από το σταθερό τηλέφωνο του χώρου και μέσω από το IRC, το πρόσωπο μας chat. Πάλι μετά από δύο. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Στις 22 Νοεμβρίου του 2003 οργανώσαμε ημερίδα με θέμα τα γνώση ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα γνωστά σε όλους ως UFO, όπου είχαμε καλέσει δύο από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερευνητές στον χώρο αυτό, τους κυρίους Μάκη Ποδότα και Γιώργο Κασιμάτη, οι οποίοι ανέπτυξαν αντίστοιχα ομιλίες με θέματα φαινόμενο UFO, φαντασία, πραγματικότητα και γήινες προσεγγίσεις του τρόπου πτήσης των άτια. Στις 20 Μαρτίου του 2004 διοργανώσαμε ημερίδα με κεντρικό θέμα απόκρυφη γνώση. Ο μιλητής ήταν ο κύριος Ιωάννης Λάζαρης, αντισυνταγματάρχης του τεχνικού σώματος, με συγχωρείτε, και εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Άντο σε θέματα εξοπλισμού, ο οποίος ανέπτυξε ομιλία με θέμα η τεχνολογία των Θεών, στην οποία επιχειρήθηκε να κατανοηθεί από τους παρευρισκόμενους η υψηλή τεχνολογία μιας μακρινής αλλά και χρυσής για την ανθρωπότητα εποχής υψηλού παγκοσμίας εμβελίας πολιτισμού. Στη συνέχεια συμμετείχαμε στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Εβδομάδας του 2004 που έγινε στη Μυτιλήνη. Καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Γιώργος Στάνκος, ο οποίος ανέπτυξε ομιλία για τον Νίκολα Τέσλα, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον 21ο αιώνα. Επίσης, μέσα στις επιτυχίες της ομάδας ήταν επιτυχίες στον επικοινωνιακό τομέα, συγκεκριμένα σε συνεργασία με τη διαδικτυακή ομάδα Gateway και τον και το site μεταφυσικό.gr, η ομάδα ΚΑΠΑ, το κέντρο αναζήτησης δηλαδή, προβάλλεται μέσω του περιοδικού Straits με τα νέα της κάθε μήνα. Επίσης, η δραστηριότητά μας έχει προβληθεί πολλές φορές από τον τηλεοπτικό σταθμό SAT και την E3, αυτή φορά και από το Alter, και πολλές εφημερίδες εδώ τοπικές μας έχουν αφιερώσει κάποια άρθρα τους. Επίσης, θέλω να σας ανακοινώσουμε ότι στις 27 του Νοέμβρη, το επόμενο Σάββατο, είμαστε καλεσμένοι στην εκπομπή του κύριου Κώστα Χαρδαβέλα,
οι πύλες του Ανεξήγητου, θα μας δείτε το άλλο Σάββατο. Επίσης, μια σημαντική επιτυχία της ομάδας ήταν η διάδοση της ιδέας του Κέντρου Αναζήτησης στη Θεσσαλονίκη μέσω της δημιουργίας της ΚΑΜΗ ΘΙΤΑ, Κέντρο Κοινότητα Αναζήτησης Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε στη συνεργασία με τα παιδιά εκεί για να αναπτύξει μια κοινή δράση. Και επίσης, για το τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι έχουμε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με τους ντόπιους κατοίκους του νησιού, που ήταν εξ αρχής κάποιος από τους στόχους μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σήμερα περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Λοιπόν, να μπούμε στην ροή του προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει με τις δραστηριότητες της ποιητικής ομάδας του Κέντρου Αναζήτησης φέτος. Θα σας δείξουμε κάποιο φωτογραφικό υλικό και συνέχεια κάποια βίντεο από δραστηριότητες μας σε αποστολές σε σπήλαια και στο αίσθησά μου. Τα φώτα παρακαλώ να κλείσουν. Θα σας προβάλλουμε τις φωτογραφίες όπως σας είπα πριν. Εδώ τέλος πάντων είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, πάμε, κατευθυνόμαστε προς το Ευπαλήμιο Όρημα, έτσι μια φωτογραφία. Να πούμε ότι όταν λέμε Ευπαλήμιο Όρημα δεν εννοούμε την είσοδο από την οποία μπαίνει το κοινό, από την πλευρά του Πυθαγορείου δηλαδή. Επισκεφτήκαμε την είσοδο η οποία βρίσκεται από την πλευρά, στη πλευρά των Μυτιλινιών, η οποία είναι άγνωστη στο κοινό και μη προσβάσιμη. Είναι η βόρεια πλευρά, το βόρειο άνοιγμα του Ευπαλήμιου Ορήγματος, από όπου έμπαινε το νερό. Το Ευπαλήμιο Όρημα, όπως μάλλον ξέρετε, ήταν υδραγωγείο. Πέρναγε νερό από τη μια άκρη του βουνού και το πέρναγε από κάτω και πέρναγε προς την αρχαία πόλη της Σάμου, όπου βρίσκεται το σημερινό Πυθαγόριο, και πέρναγε νερό κάτω από το βουνό. Πρόκειται για ένα όρημα, μια στο άντε τέλος πάντων, ένα τούνελ, να είμαστε ακριβείς, 1036 μέτρων, το οποίο χτίστηκε στα χρόνια του τυράννου Πολυκράτη εδώ στη Σάμο, τον 6ο αιώνα π.Χ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ τεράστιο αρχιτεκτονικό έργο. Τον 2.600 χρόνια πριν τρυπήσαν το βουνό ένα χιλιόμετρο για να περάσουν το νερό. Επίσης, να πούμε ότι δεν βρήκαμε με τη μία το άνοιγμα. Χρειάστηκαν να κάνουμε τρεις αποστολές με περίπου 15 άτομα, 15 μέλη της ΚΑΠΑ. Και μας έφαγε συνολικά γύρω στις 4 ώρες για να το βρούμε. Εδώ βρισκόμαστε στην πορεία προς το άνοιγμα. Είμαστε πολύ κοντά πλέον. Εδώ βλέπετε το τοπίο που αποτελείται από καμένα δέντρα λόγω των πυρκαγιών του 2011. Εδώ είναι η δυτική άλλη φωτογραφία. Εδώ είναι η πόρτα η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν πρέπει να είναι κλειστή. Εδώ είναι το άνοιγμα όπως το βλέπουμε. Μια παρόμοια φωτογραφία. Το άνοιγμα επίσης. Να πούμε εδώ ότι το τούνελ είναι συνολικά 1063 μέτρα. Να πούμε ότι είναι προσβάσιμο από τα 100 με 150 μέτρα από την μπροστινή πλευρά, δηλαδή από το Πυθαγόριο. Η απόσταση η οποία κάναμε εμείς ήταν από να καλύψουμε γύρω στα 900 με 950 μέτρα μέσα στη γη. Εδώ βρισκόμαστε μέσα, όπως έχουμε πει, από την βορεινή πλευρά του Ευπαλινίου. Είναι διάφορες φωτογραφίες. Εδώ είναι έργα υποστήριξης, γιατί μάλλον ήταν αδύναμος εδώ, πρέπει να είχε πέσει. Το Ευπαλήμιο, εδώ βλέπουμε σταλαχτίτες, κάπου υπάρχουν πολλά νερά και έχουν σχηματιστεί σταλαχτίτες με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία ότι υπάρχει μια ταμπέλα με το 270, κάτι το οποίο θα το δείτε και στο βιντεάκι το οποίο θα ετοιμάσουμε και θα σας δείξουμε συνέχεια. Πρόκειται για τα μέτρα τα οποία απέχουμε από την είσοδο πίσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε 270 μέτρα από την είσοδο του Σμιθινίου. Άλλη μια φωτογραφία στους καταφύτες. Όπως προχωράμε μέσα στο Ευπαλήμιο Ρήγμα, συναντήσαμε, δεν θυμάμαι σε ποια μέτρα περίπου. Ήταν γύρω στα 500 με 600 μέτρα βάθος. Συναντήσαμε τα απομεινάρια ενός ενός μεσαιωνικού βυζαντινού ναού, ο οποίος χτίστηκε πολύ αργότερα από την ημερομηνία κατασκευής του Ευπαλήμιο Ρήγματος, και εδώ βλέπετε ένα σταυρό, μπορούμε να το πούμε, ένα σύμβολο βυζαντινό τέλος πάντων. Να πούμε ότι ψάξαμε στα αρχεία της ομάδας μας και βρήκαμε ότι ακριβώς ο ίδιος ο σταυρός υπάρχει σε μία μονή στην Πεντέλη. Και από εκεί καταλάβαμε ότι... Καλά με τη σύνθεση ότι είναι βυζαντινός ναός. Εδώ βλέπετε σχηματισμούς εισματογενείς από τα νερά τα οποία κυλάνε, έχουν αφήσει τα ίδια τους.
Εδώ είμαι εγώ ιδρωμένος. Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Εδώ είναι πάλι το άνοιγμα από τη βόρεια πλευρά που ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Πάλι βλέπουμε την έξοδο ή είσοδο, όπως θέλετε μπορεί να το δείτε. Είναι διάφορα τοπία όμως εδώ. Άλλο λάμβο στο τοπίο. Εδώ είναι μια άλλη σειρά φωτογραφιών κοντά στο Ευπαλλήνιο όρημα, το οποίο βρίσκεται κάτω από το βουνό Άβελος. Όπως κοιτάμε ανατολικά, όπως βλέπετε, εδώ είναι μια στοιχεία διάφορων σπηλαίων, το ένα κάτω από το άλλο, πάρα πολλά σπηλαία μαζί. 17 συνολικά σπηλές, οι οποίες βρήκαμε μάλιστα ότι επικοινωνούν μαζί τους. Εδώ έχουμε ένα πιο καθαρό πλάνο των σπηλαίων. Εδώ είναι η διάρκεια της κατάβασης, μάλλον της ανάβασης για να πάμε εκεί. Για τις φωτογραφίες. Εδώ ένα κράνιο κάποιου σαρκοφάγου. Εδώ είναι η θέα μέσα στις σπηλιές. Βλέπουμε πώς είναι τα πετρώματα. Κάποιους γεωλόγους θα μας βοηθούσαν, μας έλεγε πώς σχηματίστηκαν. Πάλι μια θέαση μέσα από τις σπηλιές. Αράχνες. Διάφορα φύσματα. Διάφορα βολινάδια πυρομαχικών, τέλος πάντων, είναι αυτό. Εδώ μια πολύ ωραία φωτογραφία που βλέπουμε πώς είναι οι σπηλιές. Να πούμε ότι φαινομενικά οι σπηλιές αυτές φαίνονται μικρές, όμως τα μέλη της ομάδας τα οποία επισκέφθηκαν αυτά τα σπηλιά μας είπαν ότι σε αρκετές από αυτές έμειναν και 3/4 μέσα και δεν μπόρεσαν να τις εξερευνήσουν όλες ακόμα και σε αυτό το χρόνο. Ένας κατσόκυλος. Εδώ βλέπουμε βούρουλα εντού. Ένα κόκαλο. Αυτές οι σπηλιές ήταν γεμάτες κόκαλα. Μια ωραία φωτογραφία, ρε. Άλλη μια χειρότερη. Αυτό δεν το βλέπουμε πολύ. Και αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξουμε ένα ειδικά επεξεργασμένο βιντεάκι. Μας βοήθησε πολύ ο κύριος Γιώργος Μαγιαμάνης στο να το φτιάξουμε από την αποστολή μας στο Ευπαλλήνιο. Θα δείτε εικόνες μέσα από, από την περιήγησή μας, τέλος πάντων, μπαίνοντας από την άγνωστη είσοδο μέχρι το τέρμα, μέχρι τα 950 μέτρα. Είναι γύρω στα 9 λεπτά το βιντεάκι, δεν πιστεύω να σας κουράσει. Και πάμε. Thank you.
Πάμε, μη σταματάτε. Κάμεραμαν και εικονολήπτης ήταν ο κύριος Μαλιαμάνης. Οι φίλοι μας έφτασαν εκεί περίπου στις 12 το βράδυ. Φυσικά δεν είχαν το δικαίωμα να εισέλθουν στο κυρίως χώρο, μιας και κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Στο χώρο άλλωστε υπήρχε νυχτοφύλακας. Έτσι εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό λοφίσκο λίγα μέτρα μακριά από την περίπολη του ναού. Εκείνο το βράδυ ο κύριος Μαλιαμάνης είχε φροντίσει, όπως είπαμε, να έχει μαζί την κάμερά του. Την τοποθέτησε λοιπόν στο τρίποδο και πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Στο πλάνο μπορεί κανείς να διακρίνει κάτω και δεξιά τη μεγάλη κολόνα, η οποία είναι το σήμα κατεθέν του ναού στις μέρες μας, ενώ στο βάθος, όπως θα δείτε, φαίνονται τα φώτα της πόλης του Πυθαγορείου. Και ενώ όλα κυλούν ομαλά, κάνει την εμφάνισή της στο πλάνο μια παράξενη σκοτεινή δίνη παύλα νεμοστρόβιλος. Αυτό μπορούμε να πούμε εμείς. Οι φίλοι μας ανακαλύπτουν εκπληκτοί ότι το φαινόμενο είναι ορατό μόνο μέσα από τη μικρή οθόνη της κάμερας τους και όχι μέσω της δικής τους ανθρώπινης όρασης. Η δίνη αυτή φαίνεται να έχει τριπλάσιο ύψος από τη μεγάλη κολόνα, η οποία κολόνα έχει 15 μέτρα περίπου ύψος. Εμείς υπολογίσαμε το ύψος της δίνης γύρω στα 90 μέτρα.
Στο βίντεο φαίνεται ότι δεν είναι στατική, αλλά σε κίνηση. Περιστρέφεται δηλαδή όπως ένας νεμοστρόβιλος. Τις επόμενες μέρες, ερευνητές προμηθεύτηκαν ακριβή χάρτη του ναού και από μετρήσεις που έκαναν συμπέρανουν ότι η Δήμη είχε ως βάστης τον αρχαίο πομό της Ήρας. Αφού το εξετάζουμε και εμείς ως ομάδα, ακόμα δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι σημαίνει αυτό. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι ο κάμεραμαν προσπάθησε να μετακινήσει την κάμερα 1 με 2 μέτρα αριστερά και δεξιά κατά τη στιγμή της εκδήλωσης του φαινομένου. Η Δήμη ήταν ορατή, πάντα μέσω της LCD οθόνης της κάμερας, μόνο από ένα συγκεκριμένο σημείο. Στο νου μας έρχονται οι θεωρίες του συγγραφέα και ερευνητή Γιώργου Μπαλάνου για τέτοιου είδους παραδοξότητες. Θα δούμε το βίντεο και στη συνέχεια θα σας πούμε τις αναλύσεις και τα συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε εμείς από αυτό το βίντεο. Να πούμε ότι διαρκεί γύρω στο 1,5 περίπου λεπτό το φαινόμενο όλο, αυτό το φαινόμενο, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε ήδη. Το θέμα καθαρά από την επιστημονική σκοπιά θα ισχυριζόταν ότι πρόκειται για τη σπάνια είναι η αλήθεια για τα ελληνικά νησιά εμφάνιση του φαινομένου Dust Devil, που σχηματίζεται όταν ο θερμός αέρας που ρέει στην επιφάνεια του εδάφους γίνεται πιο ζεστός από τον δροσερό άνεμο που βρίσκεται πιο ψηλά. Η ανάμειξη των ανέμων τότε προκαλεί κάθετη ανύψωση του θερμού αέρα, σχηματίζοντας αερική όσο και εντυπωσιακή δίνει ανέμων. Ο ερευνητής των αρχαιοελληνικών μυστηρίων θα υποθέσει πως πρόκειται για αντίδραση μεταξύ του στατικού ηλεκτρισμού της ατμόσφαιρας και του γεωδυναμικού πεδίου της Γης, καθώς αυτό καθεαυτό στα μέρη που είναι ιδιαιτέρως ισχυρό παράγει σφαιρικές ισωματώσεις στατικού ηλεκτρισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και ενεργειακούς τροβίλους. Γενικότερα θα μπορούσε να ισχυριστεί πως οφείλεται σε θέματα ιερής γεωμετρίας που παρατηρούνται στους αρχαιοελληνικούς ναούς. Για τον ερευνητή της ανώτερης και ανερχόμενης επιστήμης της κβαντομηχανικής, στην οποία σημειωτέων τα σύνορα μεταξύ φυσικής και μεταφυσικής τείνουν να εξαφανιστούν, το συγκεκριμένο φαινόμενο, αν και εφόσον ήταν πραγματικά ανεξήγητο, συνέβη μέσα στην οριακή περιοχή της σχηματικής ταλάντωσης που διαγράφει η κεντρική κοινή μας πραγματικότητα με κάποια άλλη από τις άπειρες που υπάρχουν στο κοσμικό δίκτυο. Ό,τι από τα παραπάνω και να συμβαίνει, η διαπίστωση του αρχισυντάκτη του περιοδικού Mystery, το οποίο και κάνει εκτενή παρουσίαση του θέματος στο τρέχον τεύχος Γιώργου Ιωαννίδη, είναι πράγματι εύστοχη. Γράφει λοιπόν πως γεγονός είναι πως φαινόμενα σαν και αυτό αποτελούν έστω και μεταφορικά πύλες, εισόδους δηλαδή για την επιστροφή του κοινού ενδιαφέροντος στη βαθύτερη σημασία των αρχαίων ελληνικών ιερών. Μπορεί λοιπόν κάτι να έχει εφυπνιστεί και πάλι. Ίσως μια διαφορετική δύναμη που να μην αφορά τους αρχαίους θεούς και τις κατοικίες τους, παρά τους σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμώντας να αντικρίσουν ένα σημάδι ελπίδας από τα μυστικά των αρχαίων, έλαβαν αυτά τα δύο, και θα καταλάβετε γιατί λέω δύο, ασυνήθιστα μηνύματα. Θα κλείσω αυτή τη μικρή μου εισαγωγή παραθέτοντας μία ρίση του μεγαλύτερου λογοτέχνη του φανταστικού που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη μας, του Lovecraft, που νομίζω πως έχει να κάνει και με το σημερινό μας θέμα. Λέει λοιπόν ο Lovecraft, απόκτησε αρκετές γνώσεις για να μπορείς να δεις τα πράγματα με τα μάτια ενός ερευνητή, δίχως να σε τυφλώνουν ούτε οι δυσιδαιμονίες της άγνοιας, ούτε οι προκαταλήψεις επιστήμης. Επίσης ο κύριος Γιώργος Μπαλάνος, στο βιβλίο του Ανοίγματα σε γκρίζο φόντο, λέει: έτσι ξεπεράστε τις ανοησίες και τις αδυναμίες της συμβατικής επιστήμης με όπλο σας τις γνώσεις του απόκριφου και ξεπεράστε τις ανοησίες και τις αδυναμίες του απόκριφου με όπλο σας τις γνώσεις της επιστήμης.
Βρείτε πρώτα μια δυναμική ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δεν πρέπει να χαθείτε ούτε στις ερήμους της επιστήμης, ούτε στους βάλτους του αποκρυφισμού. Για τον λόγο αυτό, ανάλογα με το στάδιο όπου θα βρισκόμαστε και με τις ανάγκες της στιγμής, θα ακολουθούμε άλλοτε περισσότερο αμόδι και άλλοτε περισσότερο βαλτώδη μονοπάτια. Επειδή η ανθρωπότητα ως σύνολο κινείται σήμερα μάλλον στα αμόδι μονοπάτια της επιστήμης, σαν αντίδωρο εμείς πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τα βαλτώδη του απόκρυφου. Η διαφορά θα έχετε μονάχα στο ποσοστό έμφασης που θα δίνουμε στην κάθε περίπτωση και όχι στην ολοκληρωτική κατάργηση του ενός ή του άλλου δρόμου. Λοιπόν, είπα ότι υπάρχουν δύο περιστατικά, γιατί μετά από τη στιγμή που ο κύριος Μαλιαμάνης μας προμήθησε αυτό το βιντεάκι, εμείς το ψάξαμε ακόμη περισσότερο και ανακαλύψαμε ότι ένα παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί σε ένα ιερέα, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή όχι, το Μάρτιο του 2003, πιο συγκεκριμένα στο ιερέα της Περαχώρας, στο Λουτράκι. Στο, παρακαλώ να έχουμε τα φώτα κλειστά. Στο ιερέα της Περαχώρας, στο Μάρτιο του 2003, κάποιος εραστέχνης ερευνητής φωτογράφησε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε βέβαια να ξέρουμε κατά πόσο... Πάντως, η φύση αυτού του φαινομένου είναι τελώς διαφορετική από το βιντεάκι που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας. Εμείς έχουμε ένα βίντεο που είναι τραβημένο το βράδυ. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία που είναι τραβημένη την ημέρα. Και όπως βλέπουμε εδώ, ο ήλιος δεν φαίνεται, αλλά είναι στην ίδια νοητή ευθεία με αυτό το στρόβιλο. Άρα... Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να πρόκειται και για. Η δικιά μου εξήγηση, τέλος πάντων όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι είναι πιο πιθανό να οφείλεται σε κάποιο φαινόμενο μεταξύ του ηλίου και του φακού, κάποιο φλερ του φακού δηλαδή, μια δυναμία του φακού. Βέβαια όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, δεν θα... ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Πάντως το φαινόμενο του Σάμου είναι διαφορετικής φύσης εντελώς από αυτό εδώ, αν και τα δύο έχουν λάβει χώρα σε ιρέα, αυτό είναι νομίζω στην Κόρυφο, στο Λουτράκι μετά. Λοιπόν, να έχουμε τα φώτα πάλι, παρακαλώ. Τώρα θα σας κάνω μια ανάγνωση του βιογραφικού του κ. Καλόπουλου, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο στη διάθεσή μας και στη διάθεσή σας να το ακούσουμε. Ο συγγραφέας και ερευνητής Μιχάλης Καλόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1949. Έζησε για χρόνια στη Γερμανία, όπου σπούδασε σε θετική κατεύθυνση και εργάστηκε ως υπεύθυνος σε μεγάλη εταιρεία σε θέση αναλυτή και με αντικείμενο την ανέβρεση λογικών σφαλμάτων σε μεγάλους όγκους δεδομένων. Από το 1981 ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Από μικρό παιδί μελετούσε με κριτική διάθεση την ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στην οργανωμένη θρησκεία. Μελέτησε για 15 έτη τα τουρκικά κείμενα, μυθολογία, ιστορία και αρχαιολογία. Είναι μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιστορικών, καθώς και μέλος της American Historical Association της Washington. Βιβλία και άρθρα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ισπανικά. Έχει γράψει 4 βιβλία, το Μεγάλο Ψέμα, το Μεγάλο Ψέμα έχει εκδοθεί και στα αγγλικά, ο Ένοπλος Δόλος, Αβραάμ ο Μάγος και το Θαύμα η Απάτη, το Άγιο Φως της Ιερουσαλήμ. Επίσης συμμετείχε με κεφάλαιο στο βιβλίο Αναβίωση της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας. Καθώς επίσης με πλήθος άρθρων και δοκιμίων ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος σε περιοδικά της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών. Είναι συχνός ομιλητής σε τηλεοπτικές εκπομπές με ιστορικό και κοινωνικό ενδιαφέρον και σε θέματα κριτικής της θρησκείας. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να καλέσουμε τον κύριο Καλόπουλο να ανέβει στο βήμα. Να πούμε πριν από αυτό ότι ο κύριος Καλόπουλος θα μιλήσει περίπου 30 με 45 λεπτά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα διάλειμμα περίπου 10 με 15 λεπτών. Όπου μπορείτε να απολαύσετε, όπως είπαμε, τα γλυκάκια και να ρίξετε και μια ματιά στα βιβλία που υπάρχουν πίσω τους. Οπότε, να παρακαλούμε τον κύριο Καλόπουλο να ανέβει. Πλάνα από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, συστήνω τα πλάνα να είναι πιο αργά, πιο σταθερά για να μπορεί να τα παρακολουθεί κανείς. Κατά τα άλλα, το Ευπαλήνιο Όρημα, το οποίο επισκέφθηκα και εγώ, είναι ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό επίτευγμα. Ειδικά τα φρεάτια, 5-7, δεν θυμάμαι πόσα είναι από πάνω,
είναι εντυπωσιακά. Το όλο αρχιτεκτόνημα είναι φοβερό στη σύλληψή του. Γνωρίζετε φυσικά να μην σας λέω πράγματα που είναι του τόπου σας. Εγώ απλά έχω γράψει ένα άρθρο ότι τα υλικά που βγήκαν από το όρημα μπορεί να συγκριθούν με τον όγκο της μεγάλης πυραμίδας της Γκίζας. Είναι αλήθεια ότι ανάμεσα στην επιστήμη και την έρημο που καμιά φορά αυτή δημιουργεί και τους βάλτους της ησυδαιμονίας πρέπει να βρεθεί να γεννηθεί κάτι. Πιστεύω και αυτό το κάτι το έχουν μπροστά μας είναι οι φοιτητές εδώ στη ΣΑΜΟ που αγωνίζονται να δημιουργήσουν μια νέα αίσθηση, μια νέα προσέγγιση και τους συγχαίρω από καρδιάς, διότι θέλει κουράγιο να σταθείς κόντρα σε κατεστημένες καταστάσεις. Το να αναζητάς, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τις κατεστημένες καταστάσεις, είναι μια μάχη, ένας πόλεμος. Σε αυτά που δημιούργησαν προγενέστερες νικητήριες δυνάμεις. Οι ερωτήσεις είναι όπλο. Δυστυχώς αγνοούμε τη δύναμή του. Κάποτε παρευρέθηκα σε μια ομιλία πρόσφατη του μεγάλου φιλοσόφου Αξελού. Απογοητεύτηκα τα μέγιστα. Πήγα επειδή είχε ομιλία για αυτό που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, το ένιγμα της ερώτησης. Εντυπωσιάστηκα από τον τίτλο. Είναι το εργαλείο με το οποίο δουλεύω. Είναι ο Άγιος της επιστήμης και της προόδου, η ερώτηση. Και περίμενα να ακούσω κάτι σημαντικό. Τίποτα εκτός από ποιητικές αναφορές γύρω από την ερώτηση. Αναγκάστηκα στο τέλος να το ρωτήσω, γιατί δεν μας είπε τίποτα για τις μάχες που άφησε πίσω της η θαραλέα ερώτηση. Γιατί η ερώτηση σημαίνει αμφισβήτηση. Και για να αμφισβητήσεις κάτι που προηγουμένως είτε σαν ερμηνεία είτε σαν κατάσταση έχει δημιουργηθεί, θέλει κουράγιο. Γιατί κάποιες στις απαντήσεις του παρελθόντος είχαν δημιουργήσει έναν τρόπο ζωής. Τρόπο βιοπορισμού, τρόπους απονομής προνομίων. Όπως καταλαβαίνετε, η ερώτηση είναι ένα εργαλείο μάχης. Και ο κύριος Αξελός μου είπε, μα δεν υπάρχει τίποτε το αρνητικό, τίποτε το ανατρεπτικό στην ερώτηση. Και μου έδωσε και ένα παράδειγμα. Εγώ λέει, παρουσιάζω και ένα παράδειγμα. Αν αναρωτηθώ αν αυτά τα δύο δέντρα δίπλα στο νερό είναι, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, δεν έχω κάτι επιθετικό στην ερώτησή μου. Ακόμα και στο παράδειγμα έσφαλο. Αν αναρωτηθεί κανείς για το αν υπάρχουν δύο δέντρα που βλέπει μπροστά του, ενδέχεται να πάρει την απόφαση ότι δεν υπάρχουν ή δεν του χρειάζεται. Και τα δέντρα θα την πληρώσουν άσχημα. Υπάρχει λοιπόν ανατρεπτικότητα στις ερωτήσεις και αυτό το βάρος πρέπει να αποφασίσει ότι μπορεί να το σηκώσει κάποιος για να δημιουργήσει ερωτήσεις ή να φέρει στην επιφάνεια αρχαίες καλές ερωτήσεις. Αρχαίες καλές τοποθετήσεις. Θα σηκωθώ λίγο γιατί δεν με βολεύει αυτό. Ναι. Πρέπει να είναι κοντά. Ακούγαμε τώρα. Λοιπόν. Οι αρχαίοι έλεγαν όχι εκ των λόγων τα πράγματα, αλλά εκ των πραγμάτων τους λόγους. Πράγμα που σημαίνει ότι είχαν ανακαλύψει την εμπράγματη γνώση. Ο αρχαιολογικός πολιτισμός γεννήθηκε μέσα από πολλά λόγια, τα οποία αναζητούσαν με την αλήθεια, αλλά όχι χωρίς τα κριτήρια της επιστήμης. Είναι η μυθολογική περίοδο. Στην μυθολογική περίοδο, εύκολα μεγάλες αλήθειες δινόταν με υπερβολές, με διαφορετικά ονόματα, διαφορετικές καταστάσεις, διατηρούσαν ίσως ένα σπέρμα αλήθειες, αλλά υπήρχε αυτή η ελευθερία στις τοποθετήσεις. Εμφανίστηκε όμως ο ελληνικός κλασικός πολιτισμός και άρχισε να βάζει μέτρο στις τοποθετήσεις. Οι ιστορικοί άρχισαν να καταγράφουν μόνο γεγονότα, όσο είναι δυνατόν. Οι επιστήμονες να αντλούν επιχειρήματα όχι από τις ψευδαισθήσεις που παράγουν οι ίδιες οι αισθήσεις, γιατί εξαπατώνται και αυτές, αλλά από τη μητέρα των επιχειρημάτων, την φύση. Έτσι γεννήθηκαν οι επιστήμες. Δηλαδή μπήκε κάποιο μέτρο σε όλες τις τοποθετήσεις και αναλυτές των ανθρώπων. Έτσι γεννήθηκε η εμπράγματος γνώση. Όχι πως αποφεύχθη εντελώς η επαφή μας με τις δυσιδαιμονίες, τις υπερβολές, τα ψεύδια. Αλλά τουλάχιστον έγινε η αρχή για να προσεγγίζουμε τις ερωτήσεις μας, τις απορίες μας
με διαφορετικό, πιο εμπράγματο, πιο ουσιαστικό, πιο αληθινό τρόπο. Γεννήθηκαν οι επιστήμες και βάσει αυτών των επιστημών πορεύτηκε η ανθρωπότητα. Η δυσιδαιμονία όμως είναι καθεστώς και είναι μια εύκολη υπόθεση. Η δυσιδαιμονία είναι μια κατάσταση αποδοχής της υπερβολής, αποδοχής της πανάκειας. Κάποτε με ρώτησε κανείς γιατί κάποιος δέχεται τόσο εύκολα τις υπερβολές. Διότι πίσω από τις υπερβολές υπάρχει η ευκολία της πανάκειας που ανέφερε. Πανάκεια είναι το πανθάρρο. Εάν έχω μια δύναμη που όταν συγκεντρωθώ μπορεί να μετακινήσει πράγματα, ενδεχομένως αυτό μπορεί να γιατρέψει κιόλας. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει την ευφυΐα κάποιου. Ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει και τον ενδιαφέρον του αντίθετου φίλου. Ενδεχομένως αυτό, ενδεχομένως εκείνο, πίσω από φανταστικές δυνάμεις έχουμε χτίσει ένα φανταστικό κόσμο, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ αυτές οι δυνάμεις μπορούν να τα πραγματοποιήσουν όλα. Όπως καταλαβαίνετε, είτε ενεργειακά πεδία ονομάζεται σήμερα με τους σημερινούς όρους, είτε ψυχή, είτε οποιοδήποτε άλλο αφηρημένο όρο διαλέξετε από την αρχαιότητα ή από τη σημερινή πραγματικότητα. Αν πίσω από αυτό υπάρχουν αυθαίρετες προεκτάσεις και δυνάμεις, τότε βολεύει πάρα πολύ τους ανθρώπους, ώστε υιοθετώντας αυτή την ιδέα να αποφύγουν την κοπιαστική επαφή με την γνώση, την κοπιαστική αναζήτηση. Σε κάθε αιτία, λέει ο κοινός νους, αντιστοιχεί και ένα αποτέλεσμα. Όταν θέλετε λοιπόν να βρείτε σε μία πάθηση την απάντηση, πρέπει να ερευνήσετε τη συγκεκριμένη αιτία με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εάν θέλετε να διορθώσετε το χαρακτήρα σας ή να γίνετε αρεστό σε κάποιον, πρέπει να κάνετε άλλα διαφορετικά πράγματα και να γνωρίσετε σχετικά με αυτά. Ο κάθε χώρος έχει τον τομέα του. Ένας κουραστικός κόσμος να γίνει κανείς πολυμαθής και άνθρωπος με δεξιότητες και ευρύτερα αποδεκτός. Κάποιοι υπερφαλαγγίζουν όλα αυτά τα πράγματα με κάποιες φανταστικές δυνάμεις και έτσι γεννιέται η δυσιδαιμονία. Όχι τώρα, από την αρχαιότητα ακόμα. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που παράγουν τις εντυπώσεις αυτές που βοηθούν τη δυσιδαιμονία. Θα σας πω μια ιστορία και θα δείτε πόσο ενδιαφέρον έχει άνθρωποι με ικανότητες να προκαλούν τις εντυπώσεις και πίσω από τις εντυπώσεις να δρέπουν δάφνες. Όλοι γνωρίζετε την ιστορία, την μυθολογική περιγραφή του Ιάσου και του Χρυσόμονου Δέρατος. Σίγουρα δεν γνωρίζω όμως πώς κατέληξε αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ εντυπωσιακή, θα σας την πω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Κατά μεσής του Πελάγου, φεύγοντας με το Χρυσόμονο Δέρατος, έπιασε μια θαλασσοταραχή, ο Ορφέας προσευχήθηκε και επήλθεν η νεμία. Όταν φτάσανε στην Θεσσαλία με το Χρυσόμονο Δέρατος, βρήκαν μια κατάσταση αναπάντηχη. Ο Πελίας δεν τους περίμενε, ο βασιλιάς που είχε αναθέσει τον Ιάσο να βρει το Χρυσόμονο Δέρατος. Είχε αυτοκτονήσει η μητέρα του Ιάσο, είχε σκοτώσει τον μικρό του αδερφό, ο Πελίας, του Ιάσο, και είχε δηλητηριάσει τον πατέρα του. Όταν έμαθε ότι καταφθάνει ο Ιάσονας, κλείστηκε μέσα σε ένα απόρθητο παλάτι και φυσικά δεν είχαν καμία ελπίδα να νικήσουν με το λίγο στρατό ένα οργανωμένο κάστρο του βασιλιά Πελία. Τότε εμφανίζεται η Μύδια και λέει εγώ θα εκπορθήσω το συγκεκριμένο κάστρο. Πώς είμαι ικανή να το κάνω? Εσείς απλά θα περιμένετε το σήμα που θα σας δώσω από την οροφή, από την ταράτσα του παλατιού. Πήρε, λέει, ο ιδιόδροσος κυριότης τα λέει αυτά στο τέταρτο βιβλίο του, από το 20 εδάφιο και μετά. Πήρε διάφορες μπογιές και διάφορα υλικά της τέχνης της, γιατί τα είχε όλα αυτά τα υλικά μέσα σε ένα κούφιο αγαλματίδιο της θεάς Ήρας, την οποία ελάφρυνε. Έβαψε τα μαλλιά της άσπρα, έκανε ρητίδες στο πρόσωπό της, έβαλε ανάλογα ρούχα γυραιάς κυρίας και εμφανίστηκε σαν πεσταλμένη της θεάς.
εμφανίστηκε με ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Η θεά Ήρα με απέστειλε στον ευσεβέστερο τον βασιλέο για να τον κάνω ευτυχή και μεταξύ αυτών να του προσφέρω και το δώρο της νεότητας. Ο Πελίας ήταν υπέργυρος. Ο βασιλιάς σαφώς και εντυπωσιάστηκε, αφού τον αναγορεύει έναν άνθρωπο δολοφόνο, τον αναγορεύει τον ευσεβέστερο τον βασιλέο, την υποδέχτηκε, την άφησε μέσα στο πλάτι του. Και η Μίδια εξήγησε ότι όλα αυτά θα συμβούν, αλλά δεν θα συμβούν χωρίς να σας αποδείξω την δύναμή μου και την δυνατότητα των όσων μου υποστηρίζουν. Κλείστηκε λοιπόν στον τρόνο, πλήθηκε και εμφανίστηκε νεότατη, θελκτικότατη στο βασιλιά και ο βασιλιάς επίστη ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ξανά γίνει νέα. Άρχισε να σκέφτεται λοιπόν ότι υποσχέσεις αυτής της γυναίκας είναι αληθινές. Υποσχέθηκε λοιπόν να κάνει τον βασιλιά ξανά νέο, αλλά όχι με τα δικά της χέρια. Πρέπει να είναι χέρια συγγενών που θα πετύχουν αυτό το θείο δώρο. Και για να μην έχετε τις παραμικρές αυσβολίες, είπε στις κόρες, δώσε την εντολή στις κόρες σου να κάνουν ό,τι της πω. Πήγε για ύπνο ο βασιλιάς και πράγματι πήρε τις κόρες και λέγε να μην νομίζετε ότι ό,τι σας πω δεν έχει τη δύναμη να πραγματοποιηθεί. Πήρε ένα καζάνι, τεμάχισε ένα γυραιό κατσίκι, το έβρασε και μέσα από τους ατμούς του καζανιού έβγαλε ένα νεαρό κατσικάκι. Αυτά λέει ο μύθος. Εντυπωσιασμένες οι κόρες του Πελία ήταν πλέον σίγουρες ότι έχουν μπροστά τους μια απεσταλμένη της θεάς που θα πραγματοποιήσει σίγουρα ό,τι υποσχεθεί. Τι είπε, πρέπει να τεμαχίσετε τον πατέρα σας, να τον βράσω και θα βγει νεότατος. Οι δυστυχισμένες αυτές κόρες πιστέψαν, τεμάχισαν τον υπέργυρο Πελία, ενώ κοιμόταν, έβαλαν τα κομμάτια της στο καζάνι. Και η Μίδια τους είπε: πάμε στην ταράτσα να γιορτάσουμε το γεγονός, γιατί σε λίγο ο πατέρας σας θα είναι ξανά νέος. Ανέβηκε στην ταράτσα με περσούς, γιόρτασαν το γεγονός και μετά το σημάδι να εισβάλλει ο Ιάσονας στο παλάτι. Εισέβαλε ο Ιάσονας στο παλάτι, κατέβηκαν να δουν νέο τον πατέρα τους, ήταν μπροστά τους τον κατακτητή Ιάσονα. Αυτή είναι μια εντυπωσιακή ιστορία, μυθολογία. Υπενθυμίζω ότι η μυθολογία δεν είναι κατά ανάγκη ολότερα ψεύδος. Η μυθολογία έχει πυρήνες αλήθειες και στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον μας, αν είναι αληθινό ή όχι. Σημασία έχει ότι εδώ υπάρχουν όλα τα πράγματα των ανθρώπινων παθών γύρω από την ευπιστία παρόντα. Υλικά, θράσος, δηλητήρια, γιατί στην προκειμένη περίπτωση τους έκανε να βλέπουν πράγματα. Με φάρμακα λέτησε, τους έκανε τις κόρες να βλέπουν το άρμα της θεάς. Προφανώς τις είχε ποτίσει με κάποιο ρόφημα κάποιες παρεστασιογόνες ουσίες, τις οποίες γνώριζαν στο παρελθόν, τα λεγόμενα προφητικά φυτά υπήρχαν και είναι οι γεννήτωρες των θρησκειών. Σε όλες τις θρησκείες θα δείτε κάποια φωτάνια να υπάρχουν. Στη Βίβλο ανοιχνεύουμε τον Νάρδο, τον Μαντραγόρα, τον Άψυνθο και άλλες διάφορες δρόγες, οι οποίες παράγονται από μικροενοχλήματα, όνειρα, ονειροποιές καταστάσεις, πληγές, δηλαδή άλγη ή θάνατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση τουλάχιστον της Μίδιας, η γυναίκα αυτή έχει το θάρρος, το θράσος, γιατί είναι Περσίδα, μητέρα της είναι η Εκάτη, αδερφή της είναι η Κίρκη. Η Εκάτη δοκίμασε τα δηλητήρια που είχε ανακάλυπτε στο όρος Ταύρος της Περσίας, πάνω στους επισκέπτες της χώρας της. Αυτές είναι δηλώσεις από την Ελληνική Γραμματεία. Είναι εντυπωσιακό ότι μπορείς να εκπορθήσεις με τη μαγεία αυτό που αντιστέκεται στα όπλα. Το ψέμα, η οφθαλμαπάθεια, η παραπλάνηση έχουν δύναμη και μπορούν να νικήσουν στρατό ολόκληρο. Θυμάστε ότι η Τρία δεν παραδόθηκε με την τόλμη του Αχιλλέα, αλλά με τους δόλους του Οδυσσέα. Δεν θα γνωρίζετε ή δεν θα θυμάστε ίσως ότι πάνω στο δούριο οίκο ο πονηρότατος Οδυσσέας είχε γράψει αφιερωμένο στη θεάτρα. Και το είχε γράψει αυτό για να μην μπορώ να το κάψω. Ένα αφιέρωμα στη θεάτρα είναι πολύ δύσκολο. Οι δύσιδαίμονες
πιστή της θεάς Αθηνάς Τρόες να το κάψουν. Έτσι προστάτευσε τον εαυτό του, εμπιστευόμενος στην βαθιά πίστη ή στην πίστη ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών δεν θα είναι ακατάλληλη προς το δώρο που έχουν αφήσει πίσω τους. Φυσικά δεν είχε εμπιστευτεί μόνο σε αυτό. Είχε θύρει έναν γνωστό αντίπαλό του, τον είχε αφήσει σχεδόν εμόφυλο ανάμεσα στις καλαμιές. Βρήκαν έναν αντίπαλο δαρμένο από τον Οδυσσέα. Τους ομολόγησε ότι αυτοί φύγανε επειδή πήραν πρόσκληση από το μαντίο των αδελφών να φύγουν πλέον από την Τροία, αφού δεν μπορούν να την καταλάβουν και έργανε να ξαναεπιστρέψουν αργότερα. Πίστηκαν, αφού εχθρός του Οδυσσέα λέει και μας μαρτυρεί όλες αυτές τις πληροφορίες, άρα είναι αληθινές, θα είχε σκεφτεί όλα ο Οδυσσέας. Σκότωσε, φρόντισε να σκοτώσει τους μόνους που μπορούσαν να υποψιαστούν τους δόλους του Οδυσσέα, τους ιερείς της Τροίας, τους γιους του Λαοκόντα, αν θυμάστε ένα άγαλμα με τα φίδια των Λαοκόντα και τους γιους του, έστειλε κατά σκόπους και τους σκότωσε. Τα φίδια που ήρθανε δεν είναι παρά μόνο οι απεσταλμένοι του Οδυσσέα, δεν υπήρχαν φίδια. Μπέσου εντός, ανεξάρτητα από το να είναι αληθινά τα πράγματα αυτά ή όχι, υπήρχε ο δόλος. Υπήρχε ο εντυπωσιασμός, σκεπτικό κατάρριψης μέσω των εντυπώσεων. Αυτό δεν χάθηκε. Σήμερα η κάθε τρία και το κάθε παλάτι του Πελία μπορεί να πέσει με εντυπωσιασμούς. Έχουμε έρθει εδώ σηκώνοντας το βάρος πολλών εντυπωσιασμών. Στις χιλιετίες προηγήθηκαν. Σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο θρησκευτικό, σε επίπεδο επιστημονικό, σηκώνουμε τα βάρη τέτοιων απατηλών κινήσεων που επιπόρθησαν και έκλεψαν την εμπιστοσύνη μας. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς και με ποιον τρόπο να αναστρέψουμε αυτή τη διαδικασία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσα σε παιδιά, σε φοιτητές, άνδρες, οι οποίοι εκφράζουν τις τάσεις της χιλιετίας στην οποία μπήκαμε από το 2000. Κάποιοι είπαν ότι το 2000 ο αιώνας αυτός θα ανήκει στη βιολογία. Εγώ προσθέτω και επιμένω, όχι μόνο στην βιολογία. Αυτός ο αιώνας θα ανήκει και στην απομυθοποίηση. Θα συμβούν ραγδαίες απομυθοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά, ιστορικά, θρησκευτικά, κοινωνικά. Και αυτό θα συμβεί για έναν και μόνο λόγο. Σήμερα υπάρχει άφθονη γνώση. Τεράστιος πλούτος γνώσεων μας περιστοιχίζει και είναι προσβάσιμη η γνώση. Στα κομπιούτερ μας μπορούμε να τρέξουμε πράγματα που δεν μπορούσαν να διανοηθούν ερευνητές του παρελθόντος μέσα σε ένα απόγευμα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει 1.100 τίτλους ή τουλάχιστον τόσοι αποδίδονται σε αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε έναν άνθρωπο αφιερωμένο μόνο στον Ιωάννη Χρυσόστομο για να ξέρει τι λέει περί των Ελλήνων ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εγώ μπορώ να το κάνω σε ένα απόγευμα και πολλοί σας λέω. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορώ να ξέρω τι είπε για τους Έλληνες ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αναφέρει 750 φορές. Αναφέρεται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στους Έλληνες. Ξοπίσω βρίζει μονίμως. Μπορώ να δώσω αυτό το πιστήριο για να δημιουργήσω μια άλλη αίσθηση του Ιωάννου Χρυσόστομου. Ο άνθρωπος είναι αν θέλει. Δεν υπάρχει περί αυτού καμία εμφιβολία με βάση τη δηλώση. Δεν με ενδιαφέρει τι έγραψαν χιλιάδες θεολόγων που εξυπνούν για σκοπιμότητες που εξυπηρετούν τους ίδιους, επειδή είναι ψάρτες, επειδή είναι υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εγώ θέλω να απαντήσω γιατί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στους Έλληνες, εξοπλίζει βρίζει μονίμως. Που σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν τους πήγαινε τους Έλληνες καθόλου άνθρωπος. Και δικαίως είχε άλλη φιλοσοφία, είχε άλλες τοποθετήσεις, δεν τον μέμφωμε γι' αυτό στη θέση του οποιοδήποτε το ίδιο θα έκανε. Θέλω να πω με αυτό ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα στα κομπιούτερ μας και με το ίντερνετ να ελέγξουμε φοβερές παραμέτρους οποιοδήποτε θέματος. Πρόσφατα υποκινήθηκε το θέμα του Γιούρι Γκέλλερ με την πρωτοβουλία του κυρίου Χαρδαβέλα. Πανεύκολα μπορούσαμε να δούμε αν ο Γιούρι Γκέλλερ είναι μία αδιαφυσβήτητη προσωπικότητα ή αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ό,τι λέει ή κάνει και για την ιστορία που άφησε πίσω του. Ερευνώντας το ίντερνετ, αμέσως κάτω από την αναφορά στο Γιούρι Γκέλλερ,
θα δείτε την αναφορά σε κάποιον που αντιμάχεται με πείσμα εδώ και 20-25 χρόνια τον Γιούρι Γκέλλερ, τον James Randi. Ο James Randi είναι επίσης μεταλλιτεχνολόγος. Όμως, ποτέ δεν ανέφερε ότι είναι ψυχικό φαινόμενο. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ό,τι και ο Γιούρι Γκέλλερ, είναι διάσημος όσο και ο Γιούρι Γκέλλερ, ή τουλάχιστον κοντά στην διασημότητα του Γιούρι Γκέλλερ, στην Αμερική είναι βασίλωστος ο James Randi, κυρίως για τις απομυθοποιητικές εργασίες που έχει γράψει. Ενάντια σε αυτούς που αυτοαναγορεύονται ή αυτοαναβαθμίζονται από ταχυδακτηλουργή σε ψυχικά φαινόμενα. Το να αυτοαναγορεύεσαι είναι κλοπή, είναι απάτη. Γι' αυτό δεν λέμε για το φαινόμενο Ούρι Γκέλλερ, λέμε για την απάτη Ούρι Γκέλλερ και θα γίνω σαφέστερο σε λίγο. Ο James Randi, όπως σας είπα, μπορεί να κάνει οτιδήποτε κάνει ο Γιούρι Γκέλλερ. Πρόσφατα, με τον Γιώργο τον Καζέπη, έναν μαθητευόμενο μάγο στην κυριολεξία, ο άνθρωπος είναι αυτοδίδακτος μάγος, εμφανιστήκαμε σε 2-3 εκπομπές και έχετε την ευκαιρία την επόμενη αύριο να δείτε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη στην ΕΤΡΙΕ, όπου ένας μάγος από Θεσσαλονίκη, ο ξανθός μάγος, ο Γιώργος ο Καζέπης, ταχυδακτηλουργός, ο ξανθός μάγος λέει υπάρχουν δυνάμεις αυτοσυγκέντρωσης στα χέρια, οπουδήποτε, ο εκλεκτός αυτός φίλος δηλώνει ότι όλα είναι τρίκ και είναι εκπληκτικό που το κάνει αυτό δημοσίως, που το δηλώνει γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και φυσικά στην τρίτη συνέχεια της εκπομπής θα δείτε εμένα που δείχνω ότι δεν είναι το πρόβλημα σημερινό. Το πρόβλημα έρχεται από την αρχαιότητα. Εμείς έχουμε υιοθετήσει κάποια πράγματα που μείναν ανέγκυχτα επειδή κάποιοι δεν μας επέτρεπαν να τα αναλύσουμε. Και μάλιστα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στις αναλύσεις, στις επιθετικές αναλύσεις όλων αυτών των φαινομένων, είτε αυτά επαναλαμβάνω είναι σε κοινωνική βάση, πολιτισμική βάση, επιστημονική βάση γιατί συμβαίνουν και εκεί παραδοξότητες, κάποιοι ισχυρίζονται επιστημονικοφανή πράγματα, είτε σε θεολογική βάση όπου εκεί είναι πλέον η σφυγοφωλιά του παραδόξου. Και ίσως θα ήταν καλό να αναφερθώ σε λίγα πράγματα που έφερα ο ίδιος στην επιφάνεια στην θεολογική απομυθοποίηση. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τα 3 τα βιβλία μου και θα επανέλθουμε σε διάφορα πράγματα που ήδη έχω θίξει με τις ερωτήσεις που θα γίνουν μετά από διάρκεια. Ο ίδιος έχω γίνει μάρτυρας της δύναμης που έχει η γνώση σήμερα. Της απομυθοποιητικής δύναμης. Ξεκίνησα να γράφω μία συγκριτική μελέτη πριν από χρόνια. Μία συγκριτική μελέτη ανάμεσα στη Βίβλο και την ελληνική μυθολογία. Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι η ελληνική μυθολογία είναι εξαιρετικό γύμνασμα φαντασίας. Δίνει ένα τεράστιο πλήθος εικόνων, ενεργοποιεί τη φαντασία και είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική ύλη παιδείας. Αν θέλει δηλαδή κάποιος να γυμναστεί σε πάρα πολλά πράγματα και να προβληματιστεί, η ελληνική μυθολογία είναι ένα υπέροχο ανάγνωσμα. Βέβαια, παντού πρέπει να έχει κανείς την αίσθηση του μέτρου. Προσπαθώντας λοιπόν να κάνω μια συγκριτική εργασία ανάμεσα στην ελληνική και εβραϊκή μυθολογία, δηλαδή την ελληνική γραμματεία και την εβραϊκή γραμματεία, την Βίβλο ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλη γραμματεία, διαπίστωσα ότι πάρα πολλά πράγματα μοιάζουν. Άρχισα λοιπόν να συλλέγω τις ομοιότητες και ξαφνικά κατάλαβα ότι υπάρχει μια επίμονη αντιγραφή του ενός από τον άλλο, της μιας από την άλλη. Το θέμα ήταν ποιος αντέγραψε ποιον. Η πρόοδος της μελέτης απέδειξε περίτρανα ότι η ελληνική μυθολογία, η οποία είναι η μόνη παιδεία της Μεσογείου τότε και είναι πανάρχια,
έδωσε τροφή στις φαντασίες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός βεβαίως είναι ένας ισχυρισμός, τον οποίο εσείς θα ανακαλύψετε στο πρώτο του βιβλίου μου, εάν ευσταθεί ή όχι. Δεν μπορώ να σας πείσω στην διάρκεια μιας ομιλίας, το βιβλίο είναι αυτό. Το οποίο βιβλίο ξεκινάει από την γέννηση, ελέγχει όλους τους μύθους. Βρίσκουμε ότι οι άνθρωποι γεννήθηκαν με πανομοιότυπο τρόπο και στις ελληνικές αναφορές. Υπάρχει και εκεί ο Αδάμας αντί του Αδάμ, υπάρχουν και εκεί η μητέρα γυναίκα. Υπάρχουν εκεί οι πρωτόπλαστοι, υπάρχει το ενεφύσεις σε αυτούς, την πνοή της ζωής κλπ. Αυτό λεξί όπως σας το λέω. Υπάρχει κήπος μέσα στον οποίο τοποθετήθηκαν. Υπάρχει το προβατορικό αμάρτημα. Εν τέλει υπήρχαν όλα. Εν πάση περιπτώσει, οι ομοιότητες είναι εκπληκτικές. Προχωρώντας όμως, άρχισε και γεννήθηκε η αίσθηση της διαφορετικής ερμηνείας στη συμπεριφορά των πατριαρχών. Η βίβλος ουσιαστικά, σαν ενδεχόμενο ιστορικό βιβλίο, ξεκινάει από την εμφάνιση του Αβραάμ, από το 12ο περίπου κεφάλαιο της γενέσεως. Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί τη συμπεριφορά του Αβραάμ και βλέπει εκπληκτικά πράγματα. Όπου και αν πάει αυτός ο άνθρωπος, εμφανίζονται πληγές, τις θεραπεύει, πληρώνεται γι' αυτό και φεύγει. Το κάνει δύο φορές αυτός, δηλαδή πηγαίνει, δίνει τη γυναίκα του, εμφανίζονται, δίνει τη γυναίκα του στον βασιλιά Φαραώ και σε έναν βασιλιά της Χαναάν, εμφανίζονται πληγές μέσα στο παλάτι, θεραπεύει με προσευχή τις πληγές αυτός ο Αβραάμ, παίρνει τη γυναίκα του, χρήματα και φεύγει. Το ίδιο κάνει ο γιος του Ισάκ. Προβληματίζεται η σύγχρονη σκέψη λέγοντας, ενδέχεται τις πληγές αυτές να τις παράγει μέσα στο παλάτι η γυναίκα του η ίδια. Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Από τη στιγμή που γεννιέται ένα σκεπτικό, έχει την δυνατότητα ολοκλήρωσης στην πρόοδο των εργασιών. Βλέπουμε ότι ολόκληρη η βιβλία στηρίζεται στην παραγωγή συγκεκριμένων ενοχλημάτων και στη θεραπεία αυτών των ενοχλημάτων. Συμβαίνει αυτό, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, στις πληγές της Αιγύπτου. Οι πληγές της Αιγύπτου μέχρι τώρα ήταν ανερμήνευτες. Κάποτε κάποιες μανούσες στο Βυζάντιο προσπάθησε να πει ότι ενδέχεται να έχουν και άλλες εξηγήσεις οι πληγές της Αιγύπτου. Αυτό συνέβη πριν από 150-180 χρόνια. Και σηκώθηκαν οι φοιτητές της θεολογικής και έδιναν τους φοιτητές της φιλοσοφικής μαζί και το Μανούση. Φυσικά ο Μανούση ούτε πρόφτασε ο άνθρωπος να μας πει ποιες ενδεχόμενες άλλες εξηγήσεις είχε υπόψη. Υπάρχουν όμως διάφορες εξηγήσεις οι οποίες εάν τελικά χρησιμοποιήσουμε την γνώση μας σήμερα βλέπουμε ότι το ποταμός έγινε κόκκινος επειδή ο Μωυσής γνώστης της αιγυπτιακής πραγματικότητας που ήταν αξιωματούχος της περιοχής μπορούσε να ρίξει μια ολόκληρη αποθήκη χαλκού. Ο χαλκός είχε 43 ορυχεία χαλκού στο Σινά, ο Φαραώ, και ήταν συσσωρευμένος στις ακτές του ποταμού. Θα μπορούσε λοιπόν να είχε ρίξει κάτι τέτοιο. Και είναι η μόνη εξήγηση για το πώς αυτό το υλικό δηλητηρίαζε με τα ψάρια, αλλά επέτρεπε στα πατράκια να βγουν. Προεκλήθηκε η οικολογική καταστροφή, εμφανίστηκαν σφινίπες, μύγες, όλα τα άλλα που μπορεί να εμφανιστήκαν σε, γιατί λέει ο ποταμός εσάπησε. Το λέει χαρακτηριστικά. Πρόκειται λοιπόν για μια οικολογική, μέτρια οικολογική καταστροφή του ποταμού και όχι για πληγή. Οι υπόλοιπες πληγές όλες αποδεικνύονται χειροκίνητες. Τα 20 μόνο ζώα δηλητηριάστηκαν. Η Αίγυπτος έχει τεράστια πανίδα. Δεν δηλητηριάζονται άγρια ζώα, παρά μόνο όσα απαριθμώνται είναι 20 ζώα. Θα μπορούσαν λοιπόν άνετα οι σκλαβωμένοι Ισραηλίτες να χρησιμοποιήσουν δηλητήρια, να προκαλέσουν αυτό το θανατικό μόνο στα ζώα των Αιγυπτίων. Γιατί κανένα ζώο από τους ημέτερους, του τέσσερους ιωτέρους που θέλουν να φύγουν να χωρίσουν, δεν δηλητηριάστηκε, δεν πέθανε. Έτσι, μία προς μία τις πληγές εξηγούμε τι συνέβη. Και το δηλητηριασμό των ανθρώπων, γιατί τελικά δεν υπήρχε οικειό που δεν ήταν νεκρός, δηλητηριάστηκε η Αιγύπτη σαφώς με ένα οργανωμένο σχέδιο δηλητηριασμού. Φεύγουν δίνοντας κυριολεκτικά τους Αιγύπτιους, μπήκανε μέσα. Αυτά τα λέει η Βίβλος, θα τα δείτε στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Είναι εκπληκτικές οι λεπτομέρειες που αναφέρει και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχει πυρήνας αληθείας. Γιατί οι λεπτομέρειες που αναφέρονται είναι φοβερές.
Υπάρχει η έξοδος της, από την Αίγυπτο και το σκίσιμο της Ερυθράς, όπου έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε ότι ερμηνεύεται. Σύμφωνα με το Στράβωνα υπήρχε ένα πρόδρομο όριγμα εκεί και δεν το πλημμύριζαν, γιατί το θαύμα συμβαίνει στην πιο κατάλληλη γωνιά του κόσμου. Σκεφτείτε έναν Θεό που ενδιαφέρθηκε να ασκήσει μια θάλασσα, αλλά το έκανε στην πιο κατάλληλη γωνιά του κόσμου. Εκεί που σήμερα υπάρχει η όριγμα του Σουέζ. Εν πάση περιπτώσει, ο Μωυσής κατεβαίνει και βάζει την Ερυθρά πίσω. Η Ερυθρά δεν τον εμποδίζει καθόλου. Και ένα ερώτημα είναι: γιατί σκίζει μια θάλασσα που δεν σε εμποδίζει? Ήδη ήθελε να πάει στην Κανάν, βόρεια, μπορούσε να πάει, υπήρχε άνεση. Από εκεί πήγε και ήρθε 100 φορές και αυτός και ο Πατριάρχης. Ήδη ήθελε να πάει στο Σινά, ανάμεσα στις λίμνες του Μεσολαβών και στον ηχό της Ερυθράς θαλάσσας, υπάρχουν 30 και 40 χιλιόμετρα βατή περιοχή για να περάσει. Γιατί λοιπόν κατεβαίνει τόσο νότια ο Μωυσής ώστε να τον εμποδίζει η Ερυθρά θάλασσα? Καταλαβαίνετε ότι και μόνο το σκεπτικό, γιατί κατεβαίνει τόσο νότια ο Μωυσής με έναν ολόκληρο λαό που θέλει να φύγει και περιμένει τον Φαραώ τρεις μέρες? Πρόκειται λοιπόν για στρατήγημα. Κάτι έχει υπόψη του ο Μωυσής. Στρατήγημα λοιπόν και όχι θαύμα. Και το στρατήγημα εξηγείται, ο Στράβωνας όπως σας είπα, εξηγεί ότι έπειραμψη του Δευτέρου, τότε δηλαδή που φεύγει ο Μωυσής, υπήρχε ένα όριγμα το οποίο δεν πλημμύριζαν για τον φόβο ότι χαμηλότερη ήταν η περιοχή, χαμηλότερη ήταν η περιοχή αυτή και θα πλημμύριζε όλο το δέλτα του Νείλου από τα νερά της Ερυθράς θαλάσσης. Το πρόβλημα αυτό αντιμετώπισε ο Δαρίος, κόλλησε και αυτός στην εκδοχή αυτή, δεν μπόρεσε να πλημμυρίσει το όριγμα και το έλυσε ο Πτολεμαίος ο Δεύτερος, ο φιλάδελφος, κάνοντας ελεγχόμενες πύλες. Αυτό που υπάρχει στο Παναμά τώρα, γιατί εκεί υπάρχει διαφορά στάθμης, το έκανε πρώτος ο Πτολεμαίος το 300 π.Χ. Έκανε ελεγχόμενες πύλες από τον φόβο. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Ξέρουμε ότι δεν είναι χθαμαλότερο το δέλτα του Νείλου από την στάθμη της Ερυθράς θαλάσσης. Και πλημμύρισε το 300 και μπορούσαν να διαβαίνουν μέχρι τις επόμενες λίμνες τα πλοία από την Ερυθρά θάλασσα. Στρατήγημα λοιπόν φαίνεται να είναι. Και μάλιστα η ελληνική μυθολογία έρχεται και μας εξηγεί πώς έγινε. Μπαίνω σε ίσως σε πολλές λεπτομέρειες, θα φύγω γρήγορα. Λέγεται ότι ο Ηρακλής στο Στριμώνα, όταν πήγε να κλέψει τα άλογα του Διομήδη, τον κυνήγησαν οι μακρικόνταροι βίστονες. Πολύ άρρηκνοι, ο Ηρακλής τα χρειάστηκε και παρατήρησε, αυτά ήταν ο Στράβωνας, ότι χθαμαλότερη, χαμηλότερη περιοχή του των στρατοπεδευμένων αυτών στρατιωτών από την θάλασσα. Άνοιξε ένα μικρό όριγμα, το όριγμα αυτό έγινε ορμητικό ποτάμι, βάλτωσαν οι στρατιώτες που κοιμότανε στην περιοχή, τους την έπεσαν και αυτοί από πάνω και έλυσε η μάχη υπέρ αυτών. Αυτό το στρατήγημα θυμίζει έντονα αυτό που έκανε και ο Μωυσής. Ο Μωυσής πήγε τόσο χαμηλά, παγίδευσε τον Φαραώ, πέρασε μέσα από το τότε όριγμα, πέρασαν μέσα από το όριγμα, όταν, γιατί δεν υπήρχε άλλο τρόπο να περάσει, είναι βαλτώδης η περιοχή, μπήκαν μέσα στο όριγμα, το διέσχισαν κατά μήκο, βγήκαν από την επάνω μεριά. Όταν όμως μπήκε ο Φαραώ μέσα στο όριγμα, αυτοί χτύπησαν το φράγμα από τις δύο μεριές, πλημμύρισε το φράγμα και λέει η Βίβλος, πρώτα βάλτωσαν αυτοί και τα άρματά τους και μετά ήρθε το νερό της Ερυθράς θαλάσσης και τους έφυξε. Πολύ ξεκάθαρη ερμηνεία. Εγώ δεν επιμένω ότι έγιναν έτσι. Είναι μία εκδοχή που δείχνει με τα σημερινά δεδομένα μία άλλη ερμηνεία του πράγματος. Γιατί υπάρχουν αναπάντητες συμπεριφορές και περιγραφές μέσα στην ίδια τη βίβλο την οποία έχουμε αποδεχθεί, ορίζοντα ότι έχουμε διαβάσει. Εδώ σταματάει το πρώτο βιβλίο και συνεχίζει το δεύτερο. Ήμουν λίγο περιγραφικότατο, γιατί μάλλον σε αυτό, όποιοι θελήσετε, θα δείτε πάρα πολλές απαντήσεις. Το δεύτερο βιβλίο. Ο ένοπλος δόλος χαρακτηρίστηκε η καλύτερη δήλητη γνωσία της αρχαιότητας από τον πρόεδρο των ιατροδικαστών, τον κύριο Τσούγκαρ. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο αυτό ξεκινάει από εκεί που σταματάει το προηγούμενο και μας ξεναγεί σε παραδοξότητες που συμβαίνουν στο Σινά. Τι ήταν η οικειόμενη πάτος, τι ήταν η επτάφωτη λιχνία, πώς συνέβησαν τα διάφορα θαύματα στο Σινά, πώς κατάφεραν και μπήκαν στην Χαναάν,
ένα άοπλο έθνος, σκλάβο, απειροπόλεμο, ανάμεσα σε πάνωπλα, 14 πάνωπλα έθνη. Γιατί νικούσαν συνεχώς? Γιατί 300 από αυτούς μπορούσαν να καταβάλουν εκατοντάδες, χιλιάδες? Γιατί νικούσαν μονίμως? Σε αυτές τις ερωτήσεις, απαντήσεις δίνει πάλι η ίδια η Βίβλος. Θα σας δώσω ένα σκεπτικό για να καταλάβετε. Ο Γεδεών έχει 300 στάμνοκουβαλητές. Έχει διώξει τους υπόλοιπους, δεν τους χρειάζεται. Κάτω στην κοιλάδα βρίσκονται 120.000 στρατιώτες. Μπορεί τα νούμερα να είναι υπερβολικά. Μπάσχε τόσο μια στρατιά ολόκληρη που έχετε να τους εξοντώσει. Αυτός από τους λίγες δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες που είχε κρατάει μόνο 300, οι οποίοι κουβάλισαν 300 στάμνες, ιδρύες, που λέτε, πάνω στις πηγές των υδάτων που κάτω έπιναν οι στρατιώτες των αντιπάλων. Ο Γεδεών λοιπόν έκανε κάτι πολύ απλό. Εάν για ένα λεπτό, για πέντε λεπτά, δεν θυμάμαι την αναλογία, ρίχνεις μία στάμνα για λίγη ώρα μέσα σε ένα ριάκι, πρέπει να κρατήσεις αυτό το ριάκι μολυσμένο για 5 ώρες, 6 ώρες. Σε μια συνηθισμένη καλοκαιρινή μέρα δεν θα υπάρξει στρατιώτης που δεν θα ανανεώσει το παγούρι του, δεν θα πιει από το ριάκι που κατεβαίνει το δροσερό νερό από τις πίες του. Η υδατομαγκανία λοιπόν δεν είναι μια, δεν είναι δυο, είναι δεκάδες περιπτώσεις που ανοιχνεύεται σαν θαυματοποιός κινητήρια δύναμη νίκης των ημετέρων της Βίβλου στρατευμάτων ενάντια στους πολυάρχους, τους οποίους δεν καταλαβαίνουν. Τι τους συμβαίνει? Είναι δεκάδες οι περιπτώσεις εκείνες στη Βίβλο όπου τα δηλητήρια ανοιχνεύονται πίσω από την δίθεν θαυματουργική επέμβαση του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Χτες μου έκαναν μια τηλεφωνική κλήση από τον Αλφα, η κυρία Ράγιο, στην εκπομπή Ραγιοκίες. Και είπα το εξής παράδοξο, ήταν ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης στην εκπομπή. Λέει, γιατί με πήρε συνέντευξη λίγο πριν ο σκηνοθέτης της εκπομπής, για τις τοποθετήσεις του και τις έδωσε στην κυρία Ράγιο. Λέτε εδώ τους χριστιανούς ότι είναι άθιοι χωρίς να το γνωρίζουν? Πώς το εννοείται αυτό, κύριε Καλόπουλο? Λέω ναι. Γιατί? Και αυτό σου σοκάρει μερικούς από εσάς. Κρατηθείτε, θα μου επιτεθείτε μετά στο τέλος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Θεός, τον οποίο πιστεύω, δεν υπάρχει. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν υφίσταται. Ο Θεός του Μωυσέως είναι ένας λαύρος, πολεμόχαρος Θεός, ο οποίος δεν υφίσταται, είναι από κύμα της φαντασίας του Μωυσή και του Αβραάμ. Άρα λοιπόν, οι καλοπροαίρετοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν σε έναν Θεό που η παρουσία του δεν έχει εκπληρωθεί. Βεβαίως και θέλουμε έναν Θεό. Βεβαίως και τον θέλουμε καλό, τον θέλουμε έτσι, τον θέλουμε αλλιώς, θέλουμε επεμβαίνει στη ζωή μας. Βεβαίως και μας εφιλώθει. Και μάλιστα δήλωσα στην εκπομπή της κυρίας Ράγκη, λέει, δηλώνεται άθεος ή φιλόθεος. Όχι, μέσα σας έχετε μπερδέψει. Λέω, είμαι ο μόνος φιλόθεος. Οι υπόλοιποι είναι άθεοι, έτσι το είπα. Εν αγνία τους φυσικά. Λέει, σε τι Θεό πιστεύετε? Ασφαλώς σε έναν Θεό που δεν έχει ούτε βιβλίο, ούτε έχει υιοθετήσει λαούς, ούτε έχει δώσει μάχες, ούτε έχει επέμβει στην ιστορία, ούτε έχει, είναι ένοχος εγκλημάτων ή απίστευτων δηλώσεων. Απίστευτων κυριολεκτικά δηλώσεων και καταστάσεων φέρεται να έχει φορτωθεί ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θα πω σε αυτό εδώ να σας κουράσω, αλλά θα διαβάσετε τα βιβλία μου και θα καταλάβετε ότι αυτός ο Θεός που έκανε αυτές τις δηλώσεις, μακάριος όποιος συντρίψει τα βρέφη των αντιπάλων σου στον βράχο, δεν μπορεί να είναι Θεός. Σκοτώστε νύπια και θυλάζοντα, έτσι, δεν μπορεί να είναι Θεός. Αυτό είναι το μένος κάποιου συγκεκριμένου προφήτη που είχε εμπλακεί στις μάχες και στις ανάγκες της πατρίδος του και με λάβρο τρόπο απέδιδε στον Θεό διάφορα πράγματα. Αυτός ο Θεός που κάνει αυτές τις δηλώσεις δεν μπορεί να είναι δικός μου Θεός. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω να πάρει κανείς απόφαση υπέρ ή κατά μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης, αλλά απλώς να ενημερωθεί ότι σήμερα υπάρχουν θαραλέες φωνές που λένε και κάτι άλλο. Ότι ενδέχεται στα βασικότερα πράγματα όπως η θεολογία να έχουν ξεπατηθεί. Θα είναι τραγικό να το διαπιστώσετε στα 70 σας. Έχω ένα γνώστη μου που με προμονούν που έστω λέει στα 70 μου έμαθα ότι υπάρχει και άλλη άποψη, είναι αργά να αλλάξω οτιδήποτε και το καταλαβαίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει
Είναι ευχάριστο, λέει, να υπάρχει τουλάχιστον με τόσο θάρρος διατυπωμένη και μία άλλη άποψη. Ο Αβραάμ ο Μάγος γράφτηκε μέσα από τα κομπιούτερ. Αξίζει να σας πω ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε χειρόγραφο. Εγώ είμαι διαχρονικό μουσείο συγγραφικό. Αυτό γράφτηκε χειρόγραφο. Το χειρόγραφα ακόμα στο σπίτι μου. Μετά μου λέει κάποιος καλά χειρόγραφα γράφει. Λέω γιατί εσύ πώς γράφεις. Έχω πάρει κομπιούτερ. Λέω εγώ δεν τα μπορώ το κομπιούτερ. Πρέπει πάρουν το κομπιούτερ να τρελαθείς. Πραγματικά όταν πήρα κομπιούτερ και είδα τι προσφορές δίνει το κομπιούτερ να σφίξεις, να γράφεις, να ξέρεις, να τα λέω. Εγώ τρελάθηκα. Το δεύτερο μου το βιβλίο είναι με το κομπιούτερ γραμμένο, αλλά με την κλασική ακόμα βιβλιογραφία τρέχοντας τα βιβλία. Το τρίτο το κομπιούτερ, έχω προμηθευτεί την ελληνική γραμματεία, είναι μέσα στο κομπιούτερ μου. Έχω χτυπήσει τη λέξη Αβραάμ και γέμισε η οθόνη. Λέω καλά, εγώ έγραψα για τον Αβραάμ τόσα πράγματα. Και εδώ ο κόσμος βρίθια μου πληροφορίες για τον Αβραάμ. Ολόκληρη πατρολογία να φέρει τα γενοφάσια του Αβραάμ. Ξαφνικά τρέχω στη γενολογία του Αβραάμ και βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ιστορία 5 γενιές πριν από την βιβλική του ιστορία, μέσα στα κείμενα της πατρολογίας. Τελείως αναγνωρισμένα τα κείμενα, αποδεκτά και από όλα. Τρέχω λοιπόν στους προγόνους του Αβραάμ και βλέπω ότι ο άνθρωπος ήταν μάγοι. Ήταν κοινωνική ταραποποίη, ο ένας μάλιστα λεγόταν Σερού, δηλαδή ερεθισμός, και είχε ανακατέψει όλη την περιοχή από την οποία κατάγεται, δηλαδή την χώρα των μάγων, την Ουρ, της Χαλδαίας. Σας τα λέω πολύ ψυχρά. Δεν ξέρω τις αντοχές σας, θα τα δούμε στο τέλος. Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα, και μέχρι τώρα κανένας δεν κατάφερε να πει ότι ο Αβραάμ δεν ήταν μάγος. Αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος αυτός κατεβαίνει στη χώρα των Ηλιθίων, του Τέστη τη Χαναάν, του Τέστη των Ελλήνων, γιατί ήταν Ελληνοβληθής, Ελληνοκατοικημένη Χαναάν, κατά το πλήστο. Καταφτάνει στη χώρα των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τη μαγεία και διαπρέπει. Γίνεται ο Μέγας. Τόσο πολύ πλούτο διέθετε ο Αβραάμ που δεν ήξερε πού να τον βάλει. Δεν εγχώρει αυτούς η γη από τον πλούτο. Αυτός είναι ο Αβραάμ. Ελπίζω να έχω κρατήσει το ενδιαφέρον σας. Είναι προωθημένες αυτές οι θέσεις, το αναγνωρίζω. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πιστέψτε με, αυτός ο πλανήτης πλέον αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Εάν αφήσουμε τις κατεστημένες αυτές θέσεις να διαιωνίζονται ή αν ακολουθήσουμε τους ρυθμούς του καθοσπρεπισμού που οι νικητές του παρελθόντος μας επιβάλλουν, δηλαδή αν αφήσουμε τις δεκαετίες να κυλούν, δεν θα προλάβουμε να σώσουμε τον ίδιο τον οίκο μας, δηλαδή τον πλανήτη. Ο πλανήτης ζητάει τη βοήθειά μας και η βοήθειά μας θα έρθει μόνο αν απαλλαγούμε από τα ψεύδη παρελθόντος. Κάμε ένα μικρό διάλειμμα και παρακολουθούμε. Θα πούμε ότι μετά το διάλειμμα θα ακολουθήσει και το πείραμα που μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Καλόπουλος σχετικά με το Άγιο Φως της Ιερουσαλήμης.